Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σα. Στην εκπομπή Πάνω από όλα Υγεία μου θα μιλήσουμε σήμερα για τον θηρεοειδή. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του θηρεοειδού και για τη χειρουργική του αντιμετώπιση. Κοντά μα έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο. Είναι μαζί μα λοιπόν ο κύριο Ιωάννη Κουτελιδάκη, ο οποίο είναι χειρουργό ενδοκρινών αδένων, είναι αναπληρωτή καθηγητή χειρουργική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και παράλληλα συνεργάτη του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκη. Καλώ ήρθατε, κύριε Κουτελιδάκη. Καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σα. Και εμεί το ίδιο. Και να ευχηθώ και καλή χρονιά στου Και καλή χρονιά, και στους λοιπόν, στου τηλεθεατέ μα. Και εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ε, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, και θα ξεκινήσουμε με μια απλή ερώτηση. Έχω διαγνωστεί, για παράδειγμα, εγώ, κύριε Κουτελιδάκη, πω έχω πρόβλημα με τη θηροειδή μου, έχω καρκίνο του θηροειδού. Ε, θα πρέπει να φοβηθώ γι' αυτό. Τι πρέπει να κάνω. Ε... Η αλήθεια είναι ότι όταν ένα ασθενή ακούει τη λέξη καρκίνο, πανικοβάλλεται. Εννοείται. Και αισθάνεται ότι τον βρήκε από μια πολύ μεγάλη πέτρα στο κεφάλι και δεν θα μπορέσει ποτέ Ακριβώς. να τη σηκώσει και να την πετάξει και από πάνω. Ναι, έτσι, αισθάνεται. Όμως, Όμω, ναι. ο καρκίνο του θηροειδού του mm -hmm. είναι ένα καρκίνο ο οποίο αντιμετωπίζεται. Mm -hmm. Ε, υπάρχει βέβαια η δοξασία στον κόσμο ότι ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι ένας καλός καρκίνος. Δεν υπάρχει καλός καρκίνος, ο καρκίνος mm -hmm. είναι πάντα κακοήθης. Mm -hmm. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Mm -hmm. Αν όμως αντιμετωπιστεί άμεσα και σωστά, mm -hmm. τότε θεραπεύεται κατά 95% αυτός ο καρκίνος του θηρεοειδούς. Να λοιπόν, το αισιόδοξο Άρα... μήνυμα. Αρχίζουμε την χρονιά, την καινούργια... Με αισιοδοξό μήνυμα, δηλαδή ότι ένα καρκίνο μπορεί να θεραπευτεί ασχετά είναι καρκίνο κατά 95%. Ακριβώ. Πάρα πολύ βασικό. Και λέω 95% και αφήνω ένα 5%, διότι πάντα υπάρχει και mm -hmm. το γεγονό σε ποιο στάδιο του καρκίνου διαγιγνώσκουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Έτσι, όπω γίνεται και σε όλου του καρκίνους, σε όλε τι παθήσει, ειδικά που αφορούν τι ε, κακοήθειε. Αλλά το ποσοστό ίαση στον καρκίνο του θηροειδού και όταν λέμε ίαση εννοούμε την πενταετή επιβίωση, δηλαδή αν περάσουν πέντε χρόνια και είμαστε ελεύθεροι νόσου, άρα έχουμε ιαθεί. Φτάνει στο 95% της 100 και σιγά σιγά με τις μεθόδους που έχουμε μπορεί να πάει και παραπάνω Πάρα πολύ αυτό ωραία. το ποσοστό ιασής. Πολύ αισιόδοξο αυτό. Ε, κύριε Κουτελιδάκη, τώρα ε, πότε πρέπει να χειρουργηθώ, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να σκεφτώ εγώ. Έχει διαγνωστεί, είπατε ότι είναι καλά, ας πούμε, αναλόγως βέβαια με το στάδιο ότι συνήθω αντιμετωπίζεται το θέμα, πότε πρέπει να χειρουργηθώ, Περιμένω, κάνω κάτι πιο μπροστά προεγχειρητικά σε είναι σχέση με τον καρκίνο. Πολύ σωστή ερώτηση και είναι μια ερώτηση που όλοι οι ασθενεί την έχουν. Ε, ναι, είναι το εξή. Ε, ο καρκίνο του θηροειδού πρώτο και κύριο διαγιγνώσκεται μετά από μια βιοψία διαλεπτή βελόνη. Ναι. Δηλαδή, τσιμπάει το λαιμό του ασθενού ένα εξειδικευμένο ακτινολόγο, παθολογανατόμο, mm -hmm. χειρουργό, ενδοκρινολόγο. Και βρίσκει από την κυταρολογική εξέταση που κάνει ότι υπάρχει υποψία καρκίνου του θηριοειδούς. Mm -hmm. ε, Οι κατηγοριοποιήσει τη βιοψία, τη κυταρολογική διάγνωση στη βιοψία είναι 6. Mm -hmm. Αυτέ που αφορούν τον καρκίνο είναι η πέμπτη και η έκτη κατηγορία. Mm -hmm. Όπου στην πέμπτη κατηγορία έχουμε 75% πιθανότητα να έχουμε όντω καρκίνο αφού χειρουργήσουν το θηρεοειδή το και τον αφαιρέσουμε mm -hmm. και στην κατηγορία 6 να έχουμε 95% πιθανότητα να έχουμε όντως καρκίνο αφαιρώντας το θηροειδή αδένα. Mm -hmm. Αυτά τα δύο ποσοστά είναι μεγάλα και φυσικά είναι εξυπακούεται ότι ένας ασθενής θα πρέπει να χειρουργηθεί. Mm -hmm. Οι διεθνείς οδηγίες που έχουν βγει σε όλο τον κόσμο θεωρούν ότι μέσα σε ένα διάστημα από τη στιγμή της διάγνωσης Τριών με τεσσάρων εβδομάδων, ο ασθενή θα πρέπει να πηγαίνει στο χειρουργείο και να γίνεται η αφαίρεση του αδένα. Ε, να ρωτήσω κάτι και θα μου απαντήσετε πολύ γρήγορα. Εάν είναι συχνό ο καρκίνο του θυρεοειδούς και θα ήθελα να σα ρωτήσω επίση και σε ποιε ηλικίε συνήθω εμφανίζεται. Με δύο λόγια να απαντήσετε. Ο καρκίνο του θηροειδού είναι. Θα έλεγα τα τελευταία χρόνια αρκετά συχνά, θεωρούμε ότι γύρω στο 15% των βιοψιών που γίνονται mm. στο, στο θηροειδία, δεν αμειστορίται, mm -hmm. ανακαλύπτουν αυτέ τι δύο κατηγορίε, την πέμπτη και την Έκτη. Mm -hmm. Και η πλειονότητα των ασθενών όπου διαγνώσκεται πλέον καρκίνο λόγω των βιοψιών αυτών είναι μεταξύ 20 και 40 ετών. Ναι, οι άνθρωποι δηλαδή. Δεν άνθρωποι. Πολύ νέοι. Ε, κύριε Κουτελιδάκη, τώρα πριν προχωρήσουμε στην επέμβαση, θα ήθελα να ρωτήσω εάν πρέπει ο χειρουργό να έχει στα χέρια του κάποιε εξετάσει που πρέπει να κάνει ο ασθενή προκειμένου να οδηγηθεί μετά βεβαίως, στην επέμβαση. Βεβαίως, ευχαριστώ, Ο χειρουργό, όταν θα έρθει ο ασθενή του, θα πρέπει πρώτα και κύριο να ελέγξει τι εξετάσει του και πρώτο θα πρέπει να έχει έναν πολύ Πρόσφατο του τελευταίου μήνα ορμονικό έλεγχο, mm -hmm. δηλαδή μέτρηση θηροξίνη, τα λεγόμενο TSH, τα 3 και τα 4, mm -hmm. που ξέρουν όλοι οι ασθενεί ότι μετράμε σε, στο αν έχουμε σωστή ορμονική λειτουργία. Και το δεύτερο, το οποίο θα πρέπει να έχει, και αν δεν το έχει, θα πρέπει να το ζητήσει και να το κάνει, θα είναι μια καλή χαρτογράφηση τραχύλου. Mm -hmm. Τι είναι η χαρτογράφηση τραχύλου, mm -hmm. Είναι ένα υπερηχογράφημα, δεν είναι κάτι φοβερό. είναι Ένα υπερηχογράφημα τραχύλου, όπου ο εξειδικευμένο ακτινολόγος mm -hmm. ο οποίος κάνει το υπερηχογράφημα και, και το τονίζω αυτό θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο ο ακτινολόγος ο οποίος κάνει το υπερηχογράφημα τραχύλου mm -hmm. θα πρέπει να ελέγξει όλους τους λεμφαδένες του τραχύλου ή σε εισαγωγικά του λαιμού mm -hmm. από άκρη σ' άκρη mm -hmm. διότι ο πρώτο, πρώτος σταθμός μετάστασης του καρκίνου του θυρεοειδούς είναι το οι λεμφανδένες του καρκίνου, mm -hmm. του τραχύλου, του συγχωρείτε ναι, πολύ. Ναι, δηλαδή. του Σε όλα τα είδη του καρκίνου του θυρεοειδούς γιατί mm -hmm. τα είδη του καρκίνου του θυρεοειδούς είναι τρία. Mm -hmm. Το πρώτο, το, το συχνότερο, κατά 90% ίσως και παραπάνω, είναι το καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο, με είναι το θυλώδες και το θυλακιώδες, και αυτό διαγιγνώσκεται κατά κόρον στις βιοψίες βελόνη. Mm -hmm. Ένα 8% περίπου είναι το μυελοειδές καρκίνωμα, το οποίο είναι ένα πιο επιθετικό καρκίνωμα, το οποίο εκτός από τους λεμφαντές του τραχύλου προχωράει και σε άλλα σημεία, όπως είναι το ύπαρ, οι πνεύμονες, ο εγκέφαλος. Και είναι και το αναπλαστικό καρκίνωμα, το οποίο είναι 1% με 2%, το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα επιθετικό και διηθεί ε, πολύ τα, τους πέριξεστούς γύρω από το θηρεοειδή. Mm -hmm. Όμως η πλειονότητα των καρκίνων, Αφορά το καλώ διαφοροποιημένο, όπω σα είπα, το θηλώδε και το θηλακιώδε, τα οποία μεθύστανται κατά βάση στου λεμφαδένε του τραχύλου. Και αυτού πρέπει να ελέγξουμε. Ένα καλό υπερηχογράφημα. χωρίς ένα τέτοιο υπερηχογράφημα. Κανένα χειρουργό που σέβεται τον εαυτό του δεν πρέπει να ξεκινάει ένα χειρουργείο. Γι' αυτό, όπω είπατε, και πρέπει να είναι εξειδικευμένο και αυτό ο οποίο θα κάνει όλα αυτά πριν. Ακριβώς. Δηλαδή, όλε οι εξετάσει πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένου ε, γιατρού. Ακριβώ. Ειδικά τη θηροειδή. Ειδικά στο θηροειδή, αδένα, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη εξειδίκευση. Διότι mm -hmm. και οι εξετάσει οι οποίε γίνονται είναι ιατροκεντρικέ. Δηλαδή, το υπερηχογράφημα θέλει υψηλή γνώση από τον ακτινολόγο mm -hmm. και επίση αυτό που κάνει τη βιοψία ιδιαίτερη ικανότητα όχι μόνο στο να αληφθεί το υλικό, αλλά και στο να εξεταστεί από έναν καλό κυταρολόγο και να δώσει μια σαφή και σωστή απάντηση. Τώρα, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν είναι απαραίτητη σε κάποιον ασθενή η ολική θηρεοειδεκτομή πάντα. Λοιπόν, είναι. αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει τη Διεθνή Βιβλιογραφία και όλους ναι. τους επαείοντες που ασχολούνται με το θέμα. Στην α, Αμερική mm. βγάλανε τελευταία, εδώ και δύο χρόνια μάλλον, το 2016 που βγήκαν τα τελευταία guidelines στο, στον τύπο, α, στο Διεθνή Ιατρικό Τύπο, ότι όταν έχουμε έναν όζο μικρότερο από ένα, από ένα εκατοστό ο οποίος διαγνώσκεται ότι είναι, καρ, ότι είναι καρκίνος mm -hmm. και όλος ο θυροειδή είναι καθαρός από παρουσία άλλων όζων, μπορούμε να κάνουμε ακόμα και λοβεκτομή. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτό όμως, στα ελληνικά δεδομένα, είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Διότι ε, σκεφτείτε να έρθει να σας πει κάποιος ότι θα βγάλουμε το μισό θηροειδή σας, mm -hmm. αλλά δε δεν ξέρουμε αν στο μέλλον μπορεί και ο άλλος λοβός να αναπτύξει κάποιους όζους, mm -hmm. που και αυτοί μπορεί να γίνουν Σωστά. κακοήθεις. Mm -hmm και θα πρέπει να ξαναχειρουργηθείτε. Αυτό πώ θα φαινόταν σε έναν ασθενή. Ε, εντάξει, οι, φυσικά. Οι ασθενεί δεν, δεν, το θέλουν αυτό στη μεγαλύτερη πλειονότητά του. Φυσικά. Τους, βέβαια... ε, νο, λογικό είναι νομίζω, βέβαια, κύριε Βέβαια. Αφαι... γιατί θα ξαναπούνε. Συγγνώμη διακόπτω. Όχι, στη φυσικά. διαδικασία τη επέμβαση. Έτσι και αυτό για του περισσότερου ασθενεί, τα περισσότερα άτομα είναι εντάξει, υπόδεινο. Έτσι δεν είναι. Παρ' αυτά, ασχή, βέβαια, οι ναι. διεθνεί αυτέ οδηγίε δεν έχουν ισχυρή ένδειξη όσον αφορά που λέμε εμεί στην. Η ιατρική μας ορολογία mm -hmm. όσον αφορά την απλή λοβεκτομή. Mm -hmm. Έτσι οπότε η ολική θηροειδεκτομή είναι εκτονού των ουκάνευ στα ελληνικά δεδομένα όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου του θηροειδούς. Άρα, η πρόταση που κάνουμε στου ασθενεί μα είναι η ολική θηροειδεκτομή. Άλλη ερώτηση έχω πάνω σε αυτό σε σχέση με τη χειρουργική πάλι. Αν ε, πρέπει να φερούνται και οι λεμφαδένες, ποια είναι η άποψή σα, Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που έπρεπε να ναι. γίνει και η συνέχεια τη ιστορία μα. Ναι. Διότι, όπω σα είπα πριν, η πρώτο σταθμό μετάσταση του καρκίνου του θηριού είναι οι λεμφαδένε. Mm -hmm. Οι λεμφαδένε του θηριού. Είναι δύο ε, κατηγοριών. Είναι ναι. οι λεμφαδένε που βρίσκονται γύρω-γύρω από το θηροειδή, ναι. οι λεγόμενοι κεντρικοί λεμφαδένες, το λεγόμενο κεντρικό διαμέρισμα. Και είναι και οι πλάγιοι λεμφαδένε, οι οποίοι βρίσκονται στα πλάγια τραχυλικά διαμερίσματα. Ναι, έτσι, Γνωρίζουμε ναι. όλοι ότι εδώ, δεξιά και αριστερά, έχουμε την καροτίδα και τη σφαγίτιδα. Αυτέ είναι ναι. οι δύο κεντρικές, ε, τα δύο κεντρικά αγγεία τα οποία νομοκατεβάζουν το αίμα στον εγκέφαλό μα. Mm -hmm. Έτσι. Εκ των έξω αυτών των Αγγείων mm -hmm. είναι το πλάγιο διαμέρισμα, είναι οι πλάγιοι λεμφαδένες. Mm -hmm. Εκ των έσω αυτών των Αγγείων είναι το κεντρικό mm -hmm. διαμέρισμα. Και δεξιά και αριστερά είναι η ίδια ε, ορολογία. Άρα, επί, το, επί τα έσω των Αγγείων αυτών έχουμε το κεντρικό διαμέρισμα, σχεδόν από την, περιοχή του υπογνά, την υπογνάθιο περιοχή μέχρι και την κλίδα μας, μέχρι και εκεί που ξεκινάει Χριστό, το στέρνο μα. Όλη αυτή η περιοχή είναι το κεντρικό διαμέρισμα επί τα έσω. Επί τα εκτός είναι εδώ το πλάγιο διαμέρισμα. Ε, η συζήτηση τώρα που γίνεται στη βιβλιογραφία και μεταξύ των, επιστήμων, επιστημόνων, μεταξύ μας εμείς όλοι που ασχολούμαστε με το θηροειδή στα διάφορα συνέδρια, είναι αν θα πρέπει να αφαιρέσουμε χωρίς να υπάρχουν εμφανώς διηθυμένοι λεμφαδένες, τους λεμφαδένες που είναι γύρω-γύρω από το θηροειδή, τους κεντρικούς, το κεντρικό διαμέρισμα. Στη χαρτογράφηση τώρα που σας είπα για να γυρίσω λίγο ναι, πίσω ναι, που έγινε που πριν. Ναι, ναι. Στη χαρτογράφηση, ο γιατρό, ο ακτινολόγος, θα μας πει εάν υπάρχουν κάποιοι ύποπτοι λευμφαδαίνε. Mm -hmm. Τότε, αν έχουμε ύποπτους λεμφαδένες, λευμφαδαίνε, mm -hmm. όποιο διαμέρισμα και αν είναι, αυτοί θα του βγάλουμε. Oh, Άρα, Άρα, πια δεν μιλάμε για προφυλακτική αφαίρεση, μιλάμε για υποχρεωτική, θεραπευτική μάλιστα, μάλιστα, αφαίρεση ναι, πλέον. Ναι, 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 έτσι. Ναι. Αν όμως κάνουμε μια χαρτογράφηση και αυτή η χαρτογράφηση είναι αρνητική για ύποπτους λεμφαδένες, τότε η συζήτηση πάει στο αν θα κάνουμε προφυλακτικό κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε, ξανά να σας πω, τους λεμφαδένες γύρω από το θηροειδή αδένα. Υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση δύο σχολές, να το πω έτσι. Ναι. Αυτοί που κάνουν σε όλα τα περιστατικά και αυτοί που κάνουν σε κάποια επιλεγμένα περιστατικά. Έτσι. Να πούμε τώρα, γιατί να επιλέξουμε να κάνουμε ή να μην κάνουμε κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό, Υπάρχουν κάποιοι παράγοντε κινδύνου όσον αφορά τον καρκίνο για να κάνει προφυλακτικό κεντρικό λεμφανινικό. Είναι... Αποτελούν... έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να του ακούσουμε, νομίζω. Πρώτον, για... είναι αν ο καρκίνο δεν είναι μόνο σε έναν όζο, αλλά είναι σε περισσότερου από έναν. Μάλιστα. Μπορεί να έχουν τσιμπηθεί δηλαδή περισσότερο, περισσότερο από όλιο ένα όλιο και όλιο να έχουν να έχει βγάλει πλειά. περισσότερο από έναν mm -hmm. καρκίνο. Mm -hmm. Το μέγεθο του όζου, αν είναι από ένα εκατοστό και πάνω. Mm -hmm είναι πιο πιθανό να υπάρχουν μεταστάσεις και επίσης η ηλικία. Κάτω από 45 είναι πιο επικίνδυνο να υπάρχουν μεταστάσεις. Ναι. Άρα η πολυεστιακότητα, η ηλικία και το μέγεθος είναι αυτά τα στοιχεία, τα βασικά, οι παράγοντες κινδύνων που, οδη... που θα οδηγήσουν τον χειρουργό στο να πει στον ασθενή του ότι θα σου κάνω εσένα και προφυλακτικό, κεντρικό, λεμφανδενικό καθαρισμό. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βασικά α, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να σκεφτεί. Και επίση θα παίξει ρόλο και η βιοψία. Το, η κατηγορία τη βιοψία. Δηλαδή, ναι. το κατηγορία 5 ή η κατηγορία 6. Ναι. Στην κατηγορία 6 είναι πολύ πιο πιθανό να υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσει. Mm -hmm. Ενώ στην κατηγορία 5 είναι λιγότερο πιθανό να υπάρχουν οι λεμφανδενικέ μεταστάσει. Και για ποιε λεμφανδενικέ μεταστάσει μιλάμε στον προφυλακτικό. Ουλίως, μιλάμε ουλίως. για τι ε, μεταστάσει οι οποίε δεν φαίνονται. Με το, mm. με το υπερηχογράφημα, φαίνονται όμω μετά στην τελική βιοψία που θα κάνει ο παθολογοανατόμο όταν θα πάρει του λεμφαδένε. Είναι οι λεγόμενε μικρομεταστάσει, οι οποίε mm. δεν φαίνονται με γυμνομάτι, δεν φαίνονται με τα μηχανήματα, δεν φαίνονται ούτε όταν εμεί κυλιγούμε. Και, δυσκολή, να και δυσκολή σε, σε αυτέ τι περιπτώσει, στον καρκίνο του θυροειδού, mm -hmm. στην κατηγορία 6 ειδικά, η το ποσοστό μικρομεταστάσεων είναι 25%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, δηλαδή, ένα στου τέσσερι. Έχει μικρομεταστάσει χωρί όμω να φανούν στο υπερηχογράφημά του. Άρα λοιπόν κύριε Κωτελυδάκη, Α... τι κάνετε εσείς? Η δική μου άποψη είναι και ότι έγινε, θα πρέπει να είναι. κάνουμε προφυλακτικό, κεντρικό, λεμφαδενικό καθαρισμό. Mm -hmm. Διότι θα αναγκαστούμε αυτού του ασθενεί μα, οι οποίοι έχουν μικρομεταστάσει mm -hmm. και του οποίου δεν τι έχουμε αφαιρέσει, να του ξαναχειρουργήσουμε ούτω ή άλλω. Mm -hmm. Γιατί, Γιατί αυτέ οι μικρομεταστάσει στην πορεία του χρόνου θα μεγαλώσουν και θα γίνουν εμφανεί. Mm -hmm. Και. Αυτές οι μικρομεταστάσεις δυστυχώς, στην θεραπεία που ακολουθεί μετά το χειρουργείο, είναι η λεγόμενη θεραπεία με ραδιενεργό ιόδιο, ναι, που κάνουν ναι, ναι, ναι. όλοι οι ασθενείς μετά από το χειρουργείο, mm -hmm. το ιόδιο αυτό δεν έχει ωφέλεια στους λεμφαδένες. Μάλιστα. Άρα δεν θα τους κάψει, όπως λέμε, το ιόδιο ναι, 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 ναι. και η νόσος θα προχωρήσει στους λεμφαδένες. Άρα θα αναγκαστούμε στο μέλλον να χειρουργήσουμε αυτούς τους ασθενείς μας. Άρα... Ε, τουλάχιστον ένα στου τέσσερι από του ασθενεί που χειρουργούν με καρκίνο του ιρόιδου, καλό είναι να αποφύγει το δεύτερο χειρουργείο, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο και οι επιπλοκέ, η πιθανότητα επιπλοκών που μπορεί να υπάρχουν σε ένα ε, δεύτερο χειρουργείο είναι ε, μεγαλύτερε και αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Έτσι και είναι και αρκετά πιο δύσκολο. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Έτσι κι αλλιώ. Έτσι... Όπω το συζητάμε και το καταλαβαίνω, κύριε Κουτελιδάκη, ο θηροειδή είναι ένα, ένα, δύσκολο όργανο, ένα δύσκολο αδένα. Και το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο θηροειδή μα είναι ε, δύσκολο και χρειάζεται πολύ λεπτή χειρουργική. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Πολύ περισσότερο αυτό που είπατε όταν επηρεάζει και του γύρω αδένε και πώ μπορείτε εσεί να εξακριβώσετε με όλη, αυτή, με όλη αυτή την εξειδίκευση που έχετε πάνω στη χειρουργική των ενδοκρινών ανθένων. Ε, αν υπάρχουν μεταστάσεις, μικρομεταστάσεις ή όχι. Άρα λοιπόν, εγώ θα θεωρούσα πάντως, αν ήμουν ασθενή σα, πως θα έπρεπε να κάνω οπωσδήποτε προφυλακτικό καθαρισμό, όπως είπατε, ή, ή αφαίρεση όλων ότι υπήρχε το ναι. καλύτερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι ασθενεί το σκέφτονται. Ναι, ναι. Ε, θα πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι κάνοντας έναν προφυλακτικό κεντρικό λεμφανικό καθαρισμό αυξάνουμε το ποσοστό των επιπλοκών. Τη διασπορά. Όχι, Όχι, το ποσοστό επιπλοκών, των επιπλοκών. επιπλοκών. Δεν υπάρχει. Το είναι ένα άλλο στον ένα. καρκίνο του θηροειδού δεν, δεν, δεσπον... δεν υπάρχει κίνδυνο διασπορά. δεν Όχι, όπως... δεν υπάρχει κίνδυνο διασπορά. όσο υπάρχει, α το πούμε σε επιβάσει που αφορούν καρκίνο τη ηλιακή χώρα. Εδώ δεν υπάρχει κίνδυνο διασπορά. Γι' αυτό επίσης και, και οι διοψίε που, που κάνουμε. Mm -hmm. Δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Άρα λοιπόν, επιπλοκέ θηροειδεκτομή ποιε θα ήταν, έτσι να το πούμε ξανά με λίγα λόγια. Λοιπόν, οι επιπλοκές θηροδεκτομής, οι βασικές επιπλοκές είναι δύο. Mm -hmm. Είναι ε, ο, το πρόβλημα με τη φώνηση mm -hmm. και η μεταχειρητική mm -hmm. υπασβεστή. Mm -hmm. Και, είναι και η μεταχειρητική υπασβεστή ναι. Mm -hmm. Τώρα πια την εποχή, την εποχή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής προσπαθούμε όλοι να κάνουμε μικρότερες τομές ή να βγάλουμε το θηροειδή από άλλα σημεία ή να χρησιμοποιήσουμε κάμερες για να κάνουμε πιο μικρές τομές και να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε το πεδίο μας για να έχουμε καλύτερη οπτική, παρόλα αυτά εμείς οι ίδιοι οι χειρουργοί δυσκολεύουμε περισσότερο τη ζωή μας. Έτσι, ναι. διότι να το πω και λίγο λαϊκά, αλλιώ να βγάλει το θυροειδή από μια κουμπότρυπα και αλλιώ να βγάλει το θυροειδή από μια ευρύχωρη τομή όπως γινόταν παλαιότερα. Οπωσδήποτε. Έτσι, ναι. παρόλα αυτά όμως επειδή γίνεται και επειδή είναι δυνατόν να γίνει και από έμπειρους και ικανούς χειρουργούς αυτό μπορεί να γίνει, mm -hmm. γιατί να μην κοιτάμε πλέον και τον καλοπισμό του ασθενούς μας, mm -hmm. είτε είναι γυναίκα το μεγαλύτερο ποσοστό, Είτε είναι άντρα, δεν χρειάζεται να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο θα είναι συμβαδμένο με μεγάλε τομέε ναι, για όλη του τη ζωή στομές, εδώ. και ειδικά σε αυτέ τι ηλικίε που σα είπα. Έχω δει τομέ που υπάρχουν από παλιά χειρουργία, ε, τα οποία είναι μεγάλε. Ιδιαίτερα στι γυναίκε φαίνεται πολύ άσχημα. Τώρα... Παλαιότερα γινόταν κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα ναι. έχουμε τη δυνατότητα και με τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε και τα εργαλεία τα οποία έχουμε στο χειρουργείο ναι. να κάνουμε χειρουργία. Με μικρότερε τομέ και ή δυνατόν σε κάποιε συνθήκε και χωρί τομέ. Mm -hmm. Αυτό όμω είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τι επιπλοκέ, mm -hmm. σα είπα, η πρώτη συζητηση τωρα οσον αφορα τι επιπλοκες σα ειπα η πρωτη αφορα τη φωνή. Mm -hmm. Τη φώνησή μα. Γιατί, Γιατί κάτω από το θηροειδή αδένα περνάνε τα λεγόμενα παλίνδρομα αλλαργικά νεύρα, τα οποία αυτά πάνε και νευρώνουν τι φωνητικέ μα χορδέ. Τι κουνάνε. αυτό λέω ότι είναι πολύ ευαίσθητο το σημείο που βρίσκεται ο εθιροειδή και άρα η επέμβαση είναι μια δύσκολη επέμβαση και θέλει εξειδίκευση. Ακριβώς. Εντάξει, επηρεάζει πολλά. Πολλά όργανα. Τι κουνάνε τι σκουνάνε, τις φωνητικές χορδέ λοιπόν αυτά τα νεύρα mm -hmm. με την εύρωσή του. Και μιλάμε και αναπνέουμε συγχρόνω. Δηλαδή, οι φωνητικέ χορδέ δεν είναι μόνο για να μιλάμε, ναι. είναι και για να ανοιγοκλίνουν και να μπαίνει το οξυγόνο και να φτάνει uh -huh. στα πνευμόνια. Ναι. Αν γίνει βλάβη σε ένα από αυτά τα νεύρα και στα δύο τα νεύρα, αυτέ οι φωνητικέ χορδέ δεν θα κουνιούνται. Με αποτέλεσμα, ούτε δεν να μιλάμε, μιλάμε σωστά και αν κλείσουν και οι δύο μαζί, μπορεί να ζοριζόμαστε και στην αναπνοή μα. Ναι. Η πιθανότητα όμω να υπάρχει μία μόνιμη βλάβη σε αυτά τα νεύρα μετά από ένα χειρουργείο θυροειδού. Αλλά φυσικά όταν γίνεται από έμπειρους χειρουργούς, όχι από τον οποιοδήποτε χειρουργό, Αχα, το είναι εξαιρετικά και σπάνια και είναι 1% η μόνιμη βλάβη. Είναι σπάνια. Ναι. Ε, τώρα βέβαια έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε και κάποια... Μέσα, τεχνικά μέσα τα οποία μας, βοηθάνε, αυτά, μας βοηθάνε στο χειρουργείο. Είναι νευροπαρακολούθηση αυτό? Ακριβώς, ναι. είναι η λεγόμενη νευροπαρακολούθηση. Να πούμε δυο λόγια γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Κύριε Κουτελδάκη θέλω καταρχήν να μου πείτε τι είναι η νευροπαρακολούθηση, πότε γίνεται και αν ε, πρέπει σε όλη τα χειρουργεία να γίνεται αυτή η διαδικασία λοιπόν. μετά. Όταν έχουμε να κάνουμε με χειρουργείο καρκίνου του θηροειδού και ειδικά με λεμφαδενικό καθαρισμό, ναι. και επειδή αυτοί οι λεμφαδένες είναι κατέρωθεν του παλίνδρομου λανγκικού νεύρου, Μάλιστα. τότε θα πρέπει, κατά την άποψή μου, ναι. αυτό το εργαλείο να το έχουμε πάντα μαζί μα. Ναι. Αυτό το εργαλείο δεν έχει μειώσει το ποσοστό των επιπλοκών στου έμπειρου χειρουργού, mm -hmm. απλώ οι χειρουργοί στο πέρα του χειρουργείου γνωρίζουν mm -hmm. εάν έχει γίνει η βλάβη και πού έχει γίνει ακριβώ η βλάβη. Και τι κάνει αυτό το εργαλείο, mm -hmm. όταν εμεί αφού δούμε, αναγνωρίσουμε και παρασκευάσουμε τα νεύρα σε όλη του την έκταση, mm -hmm. τα διεγείρουμε, τους δίνουμε ρεύμα mm -hmm. μια ειδική ακίδα. Και, φως, και αυτό το νεύρο, και αυτό το ρεύμα, με παράγει σε μια οθόνη που έχουμε μπροστά μα ένα ηλεκτρομυογράφημα. Mm -hmm. έτσι Αυτό το ηλεκτρομοιογράφημα και είναι το φυσιολογικό, και αν αυτό αλλάξει καθ' όλη τη διάρκεια του χειρουργείου τότε το μηχάνημα το αυτό μα ειδοποιεί με ένα συγκεκριμένο ήχο ναι. και πλέον έχουμε και τη λεγόμενη Ήλια. συνεχή νευροπαρακολούθηση mm -hmm. όπου βάζουμε ένα μανταλάκι σε ένα συγκεκριμένο νεύρο, στο πνευμονογαστρικό νεύρο, ναι. το οποίο είναι ανάμεσα στην καροτίδα και στη ναι. σφαγίτιδα ναι. και με αυτή, το, από το οποίο πνευμονογαστρικό προέρχεται και το παλίδρομο μορανικικό νεύρο, άρα έχουμε τη δυνατότητα καθ' όλη τη διάρκεια του χειρουργείου να βλέπουμε ότι το νεύρο μας λειτουργεί και δουλεύει. Mm -hmm. Οπότε, αν σε κάποια στιγμή πέσει αυτό το δυναμικό του, ο ήχος αυτός αρχίσει και μειωθεί, το μηχάνημα αυτό μας ειδοποιεί και είτε εμείς σταματάμε λίγο μέχρι να επανέλθει το νεύρο, είτε προσέχουμε τις κινήσεις μας για να μην κάνουμε βλάβη στο νεύρο, αλλά ακόμα και αν δεν επανέλθει, γνωρίζουμε σε ποιο σημείο έχει γίνει η βλάβη, mm -hmm. τι είδου βλάβη είναι και μπορούμε να ενημερώσουμε σωστά τον ασθενή μας και να του πούμε τι πρόγνωση έχει η βλάβη αυτή του νεύρου η οποία έχει γίνει. Αυτή είναι η επανάσταση που έχει γίνει στην νευροδιέγερση τελευταία με, τις Φοβερή, συνεχή, με τη συνεχή νευροδιέγερση, ε, του, ειδικά του παλίνδρομου λαρντικού νεύρου. Εξαιρετικό είναι αυτό και πραγματικά βοηθάει περισσότερο εσά του εξειδικευμένου χειρουργού ε, για να έχετε. Πιστέψτε όμως ότι περισσότερο βοηθάει τον ασθενή, γιατί με, μπορούμε να τον ενημερώσουμε σωστά για μετά αν συμβεί η βλάβη τι βλάβη έχει γίνει και τι ναι. πρόγνωση μπορεί να έχει γίνει Σωστά. γι' αυτό, γιατί ακόμα και βλάβη να γίνει, μπορεί να δοθεί λύση. Ωραία. Ωραία. Ε, κύριε Κουτελιδάκη, θέλετε να πείτε κάτι άλλο σε σχέση με την νευροπαρακολούθηση. Όχι, νομίζω. Δεν έχω να πω κάτι. απλώ η άποψή μου είναι ότι στα χειρουργία, να το ξαναπώ αυτό, στα ναι, χειρουργία του το. καρκίνου, ειδικά του θηριοειδούς, είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο πλέον. Ναι. Ε, σίγουρα. Ε, και να πούμε ρω... δύο λόγια ακριβώ για την μεταγχειρητική παρακολούθηση. Δηλαδή, μετά από το χειρουργείο, τι γίνεται σε σχέση με τον ασθενή, αποκατάσταση, γρήγορη, όχι. Ο ασθενή κινητοποιείται πάρα πολύ γρήγορα. Τέλεια. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να έχει είναι μια δυσκολία στην κατάποση για ναι. δύο-τρει μέρε, διότι η εγχείρηση γίνεται και πάνω στον ισοφάγο, ναι. αλλά αυτό περνάει. Αισθάνεται το λαιμό του λίγο πιο σκληρό στην κατάποση mm. από ό,τι πριν. Αυτό είναι το αίσθημα. Και έχει και ένα, μια ενόχληση πίσω στον αυχένα, διότι ο Αφιένα στο χειρουργείο μπαίνει σε υπερέκταση. Α, οπότε υπάρχει, ένα, υπάρχει, υπάρχει ένα, πιάσιμο. Θα... Οπότε σε κάποιε ηλικίε μεγαλύτερε υπάρχει μια αυχεναλγία. Και εντάξει, όχι όμω κάτι τίποτα. ιδιαίτερο το οποίο δεν περνάει με τα απλά παυσίπονα τα οποία δίνουμε στου ασθενεί μα και ίσω λίγο πιο εντάξει. Θέλετε να τον έχετε απόλυτα αλλά... καλά τον ασθενή μετά το χειρουργείο. Ε, ε δεν γίνεται έτσι, όμως. Έτσι, είναι έτσι θέλουμε όλοι. Το προσπαθούμε. Γενικώ έχει πολύ γρήγορη ανάρρωση. Ο ασθενή μιλάει αμέσω, τρώει. Μέσα στο πρώτο εξάωρο μετά το χειρουργείο και την επόμενη μέρα πάει σπίτι του. Έτσι, το μόνο που μένει για να μην πάει σπίτι του είναι ότι ε, στα χειρουργεία βάζουμε και μία παροχέτευση. Τι είναι η παροχέτευση, ένα σωληνάκι το οποίο το αφήνουμε μέσα στο τραύμα. Μου. Βγαίνει από μία μικρή τρυπούλα από την άκρη του τραύματο και το οποίο ε, στεγνώνει το τραύμα, αποτυχόν, υπολοιματικό αίμα, υγρό κτλ. Βγαίνει την επόμενη μέρα και αφαιρείται. Και πλέον επειδή. Τα ράματα τα οποία βάζουμε είναι απορροφήσιμα, mm -hmm. δεν χρειάζεται ούτε ράματα να κόψουμε στον ασθενή μα oh, στο yeah. τέλο. Και επίση μεταγεννητικά αυτό που κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε αν πέσει το ασβέστιό του. Είναι αυτό που είπαμε η πασβεστιαμία, mm -hmm. η μεταχειρητικη Όπου ειδικά στο εγκαρκίνο του θυροειδούς που κάνουν προφυλακτικό κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό, η παροδική πασβεστιαμία είναι γύρω στο 35%. Διότι οι παραθυροειδοί στου οποίου οφείλεται η πασβεστιαμία υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο να τραυματιστούν κατά τη διάρκεια του λεμφαδενικού καθαρισμού διότι κατά κάποιο βαθμό είναι ανάμεσα στους λεμφαδένες και έχουν περίπου το ίδιο χρώμα με αυτούς. Οπότε υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού τους mm. και κίνδυνος μεταγχειρετικής υπασβεστιαμίας. Το οποίο όμως αντιμετωπίζεται χορηγώντας άμεσα στον ασθενή μας ε, βιταμίνη D και ασβέστιο, το στόμα πάει. Σε καλή κατάσταση λοιπόν, θέλετε, όχι σε καλή απλά, σε άριστη θέλετε να τον έχετε τον ασθενή μετά. Έτσι και έτσι είναι <χει> και, έτσι είναι, και, και οι ασθενεί θα πρέπει να μην πανικοβάλλονται, ναι. θα πάνε όλα καλά, θα πρέπει να βρίσκουν έναν έμπειρο χειρουργό που Σαχώς. κάνει και δόξα τω Θεώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε τέτοιου ναι. χειρουργούς, ε, έχουμε έμπειρους χειρουργούς που μπορούν να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο του θηροειδούς πάρα πολύ Καλά, και ο ασθενή να μην έχει πρόβλημα και ούτε να φεύγει να πηγαίνει άλλο να εσυόδοξα... στο να τα... να, Ναι, στο εξωτερικό, ε, φυσικά, εννοείται. Εσιοδόξα τα μηνύματα. Μα έτσι είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άσχετα αν ο τίτλο λοιπόν είναι καρκίνο του ηθεριούδου και αρχίζουμε με τέτοια θέματα τη χρονιά μα, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Θα κάνουμε όμω τώρα. Θα χαιρετήσουμε τον κύριο Κουτελιδάκη, τον ευχαριστήσαν πάρα πολύ που πολύ. ήταν μαζί μα. Θα κάνουμε όμω τώρα ένα μικρό διαφημιστικό ε, διάλειμμα ε, και θα είμαστε σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί με ένα περίπου τέτοιο, ίδιο, περίπου τέτοιο θέμα σε σχέση με τον καρκίνο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ακτινοθεραπεία και την ογκολογία με την κυρία Μισέλιδου. Σε πολύ λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.